Καλό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και ιδιαίτερα Νίκο, σε παρακαλώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω καταθέτοντας καταρχήν κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις επί των άρθρων 15, 17, 23 και 25. Νομίζω ότι η μία αμηχανία διαδέχεται την άλλη. Αμηχανία τα τελευταία 24 ώρα με βάση την τελευταία συμφωνία και αμηχανία και από την παρουσία του κυρίου Τσακαλώτου. Εν πάση περιπτώσει, βλέπω μία αδυναμία να υπάρξει μία συντεταγμένη πολιτική, μία στάση κριτικής απέναντι στην τελευταία συμφωνία. Η παρουσία του κυρίου Τσακαλώτου με διευκολύνει και εμένα να μην αφιερώσω μεγάλο μέρος της παρέμβασής μου σε αυτά. Αλλά θέλω να πω μονάχα κάτι. Ότι είναι πολύ πιο πιστικό το να κάνετε μία κριτική επί συγκεκριμένων ζητημάτων από το να δημιουργείτε απλά θόρυβο. Και φοβούμαι ότι ο θόρυβος αυτός δεν αφορά μόνο την τοποθέτησή σας επί της τελευταίας συμφωνίας, αφορά το οτιδήποτε κατατίθεται εδώ ως νομοσχέδιο, ως τροπολογία, οτιδήποτε. Είσαστε η αντιπολίτευση του θορύβου. Διότι ακριβώς θέλετε να σκεπάσετε την δικιά σας ανεύθυνη στάση και την δικιά σας μη αποκάλυψη των δικών σας θέσεων απέναντι στον ελληνικό λαό. Διότι τα ζητήματα που έχουν τεθεί και στην μεγάλη εικόνα, αυτά που αφορούν την διαπραγμάτευση, είναι πολύ συγκεκριμένα. Σε αυτά δεν έχετε πει τίποτα. Εγώ θα ήθελα, κύριε Δένδια, μια και από ό,τι καταλαβαίνω θέλω μετά μέσω να παρέμβετε, αν είστε ενήμερος, πέστε μας τι διημήφθη ανάμεσα στην κυρία Μέρκελ και τον αρχηγό του κόμματός σας. Ενημερώστε. Ο κ. Τσακαλώτος θα κάνει την ενημέρωση με βάση τη δικιά του ευθύνη. Εσείς θα μας πείτε. Τι είπατε τέλος πάντων εκεί πέρα. Αισθάνεστε αυτή την ανάγκη. Ή απλώς θέλετε να δημιουργείτε θόρυβο. Και εν πάση περιπτώσει, αναφερόμενος και στον κύριο Γρηγοράκο, ο οποίος αφιέρωσε ακόμη μεγαλύτερο μέρος της παρέμβασής του επαφορμή το σημερινό νομοσχέδιο για να μας νουθετήσει, θέλω να πω το εξής. Είναι πιστικό να εγκαλείτε εσείς, και όταν λέω εσείς, όχι εσείς προσωπικά, ως άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε στις κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, να μας μιλάτε για αγώνα κατά της λιτότητας. Αυτό δηλαδή είναι ανέκδοτο. Καταγράφεται στα πρώτα ανέκδοτα του 2017. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω την ανάγκη, την στρατηγική ανάγκη του χώρου του ΠΑΣΟΚ, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, της εγχώριας σοσιαλδημοκρατίας, να επαναπροσδιοριστεί. Αλλά πάρτε μαθήματα από αυτό που συμβαίνει στο εξωτερικό σήμερα. Πάρτε μαθήματα από τα βήματα που κάνει η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, βήματα χειραφέτησης απέναντι στον φιλελεύθερο μονόδρομο. Αλλά αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να γίνεται μόνο με τα λόγια. Για να είναι πιστική, πρέπει να απαλλαγείτε από εκείνα τα πολιτικά στελέχη βαρύδια, διότι αλλιώς η αξιοπιστία δεν επανακτάται. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα υποκύψω περισσότερο σε αυτά τα οποία είπατε και δεν θα συνεχίσω σε αυτές τις γενικές αναφορές. Θέλω να αναφερθώ στα του νομοσχεδίου και τη συζήτηση που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Από την αρχή επιλέξατε να κάνετε μια γενική κριτική για τον τρόπο νομοθέτησης. Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι έχουν λυθεί όλα τα ζητήματα που αφορούν τον τρόπο νομοθέτησης στην Ελληνική Βουλή στην παρούσα περίοδο. Ούτε βέβαια είναι άλλωστε το τι κάνατε εσείς. Και αυτά που σας ανέφερα την προηγούμενη φορά, το ένα άρθρο, ένας νόμος κτλ., τα οποία έχουν τη δικιά τους σκοπιμότητα για να μην διαφοροποιείται η τότε πλειοψηφία, δεν τα λέω για να δικαιολογήσω δικές μας αδυναμίες. Αλλά δεν μπορώ να μην συγκρίνω ότι εδώ συντεταγμένα, με άνεση χρόνου, υπήρξε ένα νομοθέτημα το οποίο είχε κορμό. Η πλειοψηφία των διατάξεων αφορούσε το Υπουργείο Εσωτερικών
Και βεβαίως σε αυτό προσθεθήκαν και άλλες τροπολογίες οι οποίες κριθήκαν απαραίτητο σε αυτή την διάφανη και με όλη την άνεση του χρόνου διαδικασία τεθήκανε υπόψη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αλλά και απευθύνομαι στους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας. Στην προσπάθειά σας να είστε σε όλα αρνητικοί, επιστρατεύετε όλες τις δυνάμεις. Μέσα και έξω από το Κοινοβούλιο. Χθες, για παράδειγμα, και το λέω αυτό διότι αφορά την ύλη του Υπουργείου Εσωτερικών, βάλατε και την ΚΕΔΕ να βγάλει ανακοίνωση και μετατρέπετε ένα θεσμό, το θεσμό της ΚΕΔΕ, ο οποίος θα πρέπει να στέκεται στο ύψος του. Σε τι, βάλετε τον κύριο Πατούλη, ο οποίος συμμετέχει από τον έκτο μήνα του παρελθόντος έτους σε μια διαδικασία ανοιχτού διαλόγου για τη μεταρρύθμιση φήμης του Καλλικράτη, να φύγει στο παραπέντε. Γιατί? Τελικά τι θυμήθηκε? Ότι είναι ο γαλάζιος συνδικαλιστής γιατρός και ο γαλάζιος δήμαρχος. Προστατεύστε τους ανθρώπους σας και προστατεύστε τους θεσμούς της αυτοδιοίκησης. Διότι αλλιώς τότε θα ισχυριστούμε ότι ήταν προσχηματική αυτή η συμμετοχή τόσους μήνες. Και άργησε να το κάνει. Αλλά δεν βοηθάει μια τέτοιου είδους πρακτική. Σταθείτε λοιπόν στο ύψος των περιστάσεων, μιλήστε για την αυτοδιοίκηση, έχουμε αρκετή εμπειρία, συμβάλλετε με τις προτάσεις σας, έχετε αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι αναφέρονται εκλεγμένους στον χώρο τον δικό σας, αλλά πραγματικά μην τους αδειάζετε και μην τους εξωθείτε σε πράξεις οι οποίες δεν βοηθούν. Από εκεί και έπειτα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η βασική αντιπαράθεση έγινε γύρω από το άρθρο 25. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Διότι το άρθρο 25 είναι ένα άρθρο το οποίο έρχεται να λύσει προβλήματα. Έρχεται να δώσει απαντήσεις σε κάτι που αποφύγατε, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, να απαντήσετε. Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι συμβασιούχοι στην καθαριότητα? Θα απολυθούν? Δεν θα πληρωθούν? Τι προτείνετε? Και εδώ θέλω να σας βάλω ένα quiz. Θα το απαντήσουμε την Τρίτη, εάν συνεχιστεί η διαδικασία. Επιπείου Πρωθυπουργού υπήρξε παράταση συμβασιούχων οι οποίοι είχαν συμπληρώσει 24 μήνες ή καλύτερα επιπείου Υπουργού. Όχι, 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 αφορά την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιες ήταν οι περιπτώσεις και ποιες είναι οι περιπτώσεις που κατά παρέκκληση, θα σας τα πω την Τρίτη, απλώς σας δίνω χρόνο να προετοιμαστείτε, και ποιες ήταν οι περιπτώσεις εκείνες που ζητήσατε παράταση συμβάσεων όχι για εργαζόμενους αλλά για εργολαβικές εταιρείες καθαριότητες. Αυτές οι οποίες αποτελέσανε το άντρο εκείνων των χώρων όπου καταπατήθηκε κάθε έννοια εργασιακού δικαιώματος. Και το γνωρίζετε αυτό. Αυτές που διαπιστώθηκε στην πράξη ότι κοστίζουν περισσότερο στο ελληνικό δημόσιο από ότι οι συμβάσεις που παρατείναμε εμείς για να καλύπτουν αυτές τις θέσεις. Και δεν είναι θέσεις που αφορούν μόνο τους ΟΤΑ. Μιλάμε για συμβάσεις στην καθαριότητα που αφορούν και το δημόσιο τομέα. Άρα δεν ισχύει η κριτική ότι πληρώνονται στο σύνολό τους αυτές οι παρατάσεις συμβάσεων από τα ανταποδοτικά, γιατί δεν είναι, είναι ίσως το μεγαλύτερο της μέρος, αλλά δεν αφορά το σύνολο αυτών των περιπτώσεων. Βεβαίως εδώ υποκρύπεται η δικιά σας προσέγγιση, η δικιά σας αντίληψη ότι όλα αυτά δεν θα πρέπει να ασκούνται από τις εκλεγμένους δημάρχους. Θέλετε να γίνουν αντικείμενο κερδοσκοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Θέλετε να τα δώσετε σε ιδιώτες. Το γνωρίζουμε, πέστε το όμως να το ξέρουν και οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους τομείς και να το ξέρει ο ελληνικός λαός. Αυτό σημαίνει προγραμματικό θάρρος. Αναγνωρίστε το λοιπόν. Αναγνωρίστε το αυτό. Πέστε το λοιπόν. Διότι εκεί πραγματικά υπάρχει μια κόκκινη γραμμή που μας χωρίζει. Υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη. Εκεί υπάρχει μια τομή πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Και εμείς θα υπερασπιστούμε και θα υποστηρίξουμε ότι αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να ασκούνται από τους Δήμους. Εάν θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι Δήμοι πρέπει να παίζουν κάποιο ουσιαστικό ρόλο, να έχουν αρμοδιότητες ή απλώς να είναι διεκπαιρωτές κάποιων, ας πούμε, χρηματικών ενταλμάτων από εδώ και από εκεί. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να υποστηρίξω ότι σε καμιά περίπτωση το άρθρο 25 δεν έχει κανένας είδους συνταγματικό κόλλημα. Και η επίκληση αυτού του ζητήματος απλά και μόνο εξυπηρετεί τη δικιά σας
στήρα αντιπολιτευτική προσέγγιση στο ζήτημα αυτό. Διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτές οι συμβάσεις παραταθήκανε με βάση την μη επάρκεια χρόνου, αλλά και για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Παρ' όλα αυτά επιμένετε. Επιμένετε, δημιουργείτε προβλήματα και δίνετε το δικαίωμα σε κάποιες λίγες έστω περιπτώσεις δημάρχων να επικαλούνται τέτοιου είδους προσεγγίσεις και να δημιουργούν προβλήματα. Σήμερα με την τροπολογία τη συγκεκριμένη, με το άρθρο 25, νομίζω ότι λύνουν αυτά, απαντούνται αυτά τα ζητήματα, δεν υπάρχουν τέτοιου είδους πλέον ζητήματα και προχωράμε. Θέλω να αναφερθώ στην τροπολογία με γενικό αριθμό 939 και ειδικό 18, που αφορά την δυνατότητα μετά από αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις να προσληφθούν στο δημόσιο άνθρωποι οι οποίοι έχουν δικαιωθεί προηγουμένως. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύαν με συμβάσεις έργου, δεν προσμετρώνται αυτές τον κανόνα του 1:4, επειδή έχουν υπάρξει οι προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις, αλλά όταν ξεκινήσαν αυτοί να εργάζονται, δεν υπήρχε ως απαραίτητο κριτήριο να διαθέτουν κάποια τυπικά προσόντα. Αυτή ήδη η τροπολογία φροντίσατε και χθες βγήκε στον τύπο και σε διάφορα site ότι έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ να διορίσει ανθρώπους στο δημόσιο, δικά του παιδιά, χωρίς προσόντα. Είναι το νέο πια αφήγημα αυτό που θα ακούσουμε τις επόμενες μέρες. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτοί εργαζόντουσαν. Δεν τους ζητήστηκε ποτέ να υπάρχει το τυπικό προσόν. Και ξέρετε, στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι άνθρωποι που εργάζονται στην καθαριότητα. Σας συνιστώ να καλέσετε κάποιους από αυτούς και να τους δείτε στα γραφεία σας, στα βουλευτικά. Διότι εγώ είδα κάποιους και μου θέσανε ένα ερώτημα. Επί 5, 7, 8 χρόνια η πολιτεία με είχε και μάζευα σκουπίδια. Τώρα λοιπόν χρειάζομαι να έχω απολυτήριο γυμνασίου για να το κάνω. Στα πάνω από 50 μου, στα 52 μου, στα 49 μου. Χρειάζεται να έχω απολυτήριο. Ούτε αυτό δεν μπορούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Τόσο πια κοινωνική αναλγησία υπάρχει σε τέτοιου είδους τοποθετήσεις. Σας παρακαλώ λοιπόν, αν δεν έχετε εικόνα, να ζητήστε αυτούς τους ανθρώπους να σας πούνε ακριβώς πώς έχει η κατάσταση. Χαίρομαι που είστε αμήχανοι και δεν μιλάτε, γιατί τις άλλες φορές διακόπτετε. Λοιπόν, τέλος. Θέλω... Ποια πλαστά, τα έχετε μπερδέψει νομίζω. Ποια πλαστά πτυχία, μιλάμε για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αυτό είναι άλλο ανέκδοτο, αυτό είναι άλλη ιστορία. Μην τα μπερδεύετε όλα. Καλύτερα να ενημερωθείτε και μετά, άμα τα ξέρετε λοιπόν καλά, όταν πάρετε το λόγο, να τοποθετηθείτε με ευθυκρισία και πέστε, εν πάση περιπτώσει, τι θέση παίρνετε για το συγκεκριμένο θέμα. Προσλήψεις για ανθρώπους που ήδη εργάζονται. Πάλι συνεχίζετε αυτό το ψέμα και μάλιστα βάζετε τους ανθρώπους σας, τους ανθρώπους από τα μίντια να το αναπαράγουνε. Άκουγα προχθές λοιπόν τον κύριο Κόνστα, δημοσιογράφος στο Άξιον 24, ο οποίος μάλιστα τώρα κάνει και tweet μετά από 2 μέρες και έλεγε ότι στο γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών του κυρίου Σκουρλέτη εργάζονται 56 μετακλητοί σύμβουλοι. 17 είναι τον αριθμό. Και έλεγε μάλιστα ότι αυτοί αμείβονται από 2.000 μέχρι 2.100 καθαρά. Ψευδές. Οι μισθοί κυμαίνονται από 7,5-8 κατοστάρικα μέχρι 1.100-1.200 ευρώ καθαρά. Και έλεγε ότι σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε τις κάρτες, τα τηλέφωνα, τις πιστωτικές κάρτες και τα έξοδα μετακίνησης. Πού ζούμε. Ποιοι είναι? Είναι οι άνθρωποι που έρχονται απευθείας σε συνεννόηση με το δικό σας γραφείο τύπου, με τους δικούς σας μηχανισμούς παραπληροφόρησης. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που μαζί σας δίνουν τη μάχη της υπεράσπισης της διαπλοκής. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που το προηγούμενο διάστημα και τώρα ακόμα επιμένουν, με πρώτο και κύριο τον αρχηγό του κόμματός σας, να μην προχωρήσει τίποτα, να συνεχίσει η ανομία. Οι δημόσιες συχνότητες να τις καταλαμβάνει όπως θέλει κανείς και όποτε θέλει. Αυτοί είναι οι άνθρωποι με τους οποίους πάτε χέρι-χέρι. Και κατά τα άλλα, ο ΣΥΡΙΖΑ διορίζει στρατιές ημετέρων. Κατά τα άλλα, ο ΣΥΡΙΖΑ ορίζει κομματικούς ημέτερους. Μα δεν διαβάζετε τα επίσημα νούμερα.
Δεν βλέπετε πόσος είναι ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι τελείως διαφορετικό το θέμα των συμβασιούχων και σας το είπα την προηγούμενη φορά. Και θέλω να επαναλάβω αυτή την πρόσκληση, την οποία κάποια στιγμή πρέπει να δούμε το θέμα πολύ συστηματικά, να καθίσουμε κάτω και αν είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε σε μια διακομματική προσέγγιση πάνω στο θέμα των δεκάδων χιλιάδων συμβασιούχων του δημοσίου. Να μην κρίνει η κυβέρνηση λοιπόν ποιοι από αυτούς καλύπτουν άλλους είδους ανάγκες από αυτές που τυπικά φαίνεται. Να συμφωνήσουμε σε έναν τρόπο. Ή δεν είναι πρόβλημα αυτό. Ή δεν είναι πρόβλημα αυτοί οι οποίοι είναι 8, 10, 12 χρόνια σε μια θέση. Και καταλαβαίνετε, πριν από 8, 10, 12 χρόνια δεν ήταν η παρούσα κυβέρνηση στα πράγματα. Κάποιοι άλλοι ήταν. Αλλά δεν είναι κριτήριο αυτό. Κριτήριο είναι οι πραγματικές ανάγκες. Κριτήριο είναι οι ζωές των ανθρώπων. Πολύ δε περισσότερο στις σημερινές δύσκολες στιγμές. Αφήστε λοιπόν την παροχημένη επιχειρηματολογία. Αφήστε αυτόν τον λαϊκιστικό δίθεν νεοφιλελεύθερο εξυγχρονισμό, ο οποίος διακρίνει τον λόγο σας. Και καθίστε και σκύψτε πάνω από συγκεκριμένα ζητήματα και προβλήματα. Θέλω να αναφερθώ και σε μια άλλη τροπολογία που μάλιστα κάποιος από τους προηγούμενους εισηγητές δεν κατάλαβε γιατί κατατίθεται εδώ και είπε, λέει, μα καλά το Υπουργείο Υγείας καταθέτει τροπολογία σε ένα νομοσχέδιο το οποίο κατά κύριο λόγο αφορά το Υπουργείο Ιστορικών. Αναφέρομαι στην τροπολογία με γενικό αριθμό 941 και ειδικό 20. Πρόκειται για μια τροπολογία που δίνει την δυνατότητα στις περιφέρειες να συνάψουν προγραμματικές συμβάσεις με τις περιφέρειες υγείας. Οι περιφέρειες, ως γνωστόν, εποπτεύονται, με βάση την δικιά τους βέβαια προφανώς αυτοτέλεια, οι περιφέρειες και οι δήμοι, εποπτεύονται από το Υπουργείο Ιστορικών. Ποιο είναι το παράλογο δηλαδή? Και σας ενοχλεί ότι έρχεται αυτή η τροπολογία στο συγκεκριμένο άρθρο? Ή δεν θέλετε? Και μάλιστα η πρόβλεψη αυτή οφείλει να γίνει εντός του ορίου του προϋπολογισμού των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού. Είναι κάτι το οποίο, αν ρωτήσετε ανθρώπους από τον δικό σας χώρο, δήμαρχους, περιφερειάρχες, έχουν έμπρακτα βοηθήσει σε αυτές τις δύσκολες στιγμές διάφορες δομές υγείας, αναλαμβάνοντας δαπάνες για καθημερινά ζητήματα, είτε για εξοπλισμούς. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα στηρίξουμε αυτό το πολύπαθο σύστημα υγείας. Και αυτό κακό είναι. Και σε αυτό ακόμη διαφωνείτε. Τόσος πλέον αρνητισμός σε οτιδήποτε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα μιλήσω παραπέρα. Θα έχουμε την δυνατότητα, αν δεν ολοκληρώσουμε σήμερα, να τα δούμε την επόμενη εβδομάδα. Και εκεί πλέον θα δοθεί και σε εσάς η δυνατότητα και σε εμάς να δούμε συγκεκριμένα πλέον ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη απέναντι σε τι. Διότι υπάρχουν πράγματα στα οποία υπάρχει περιθώριο να ψηφίζουμε και κοινά. Δεν μπορεί τελικά απλά και μόνο μια στήρα αντιπολιτευτική αιμονή και διάθεση, μια ιδεοληψία τελικά της ιδεολογίας της αγοράς να σας κάνει να αρνείστε συγκεκριμένες λειτουργικές προτάσεις που βελτιώνουν τη ζωή ανθρώπων, που βελτιώνουν την καθημερινότητα. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.